Christmas Party 5 αστέρων με τον Shock FM. Shock FM Christmas Stars 2013. Shock FM 104,8, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Πάντα ζωντανά από τον Νέγκρο στην παραλία με το Θοδωρή Μαρατίνη. Ονειράμα! Γεια σου, Θοδωρή Μαρατίνη, τι κάνεις? Γεια σας και σε εσάς, μια χαρά, μια χαρά. Έχεις αδυνατήσει. Πάρα πολύ. Αλήθεια. Γιατί? Ξενυχτάς αμέσως. Συγγνώμη. Περίμενε. Μην ξαναγίνει. Ξεκίνα τα κουραμπιέδες και τα μελομακάρονα. Οικογενειακός είστε διαιτά, γιατί και οι γυναίκες. Προσπαθούμε να χάσουμε τα κιλά της εγκυμοσύνης. Πόσα πήρε στην εγκυμοσύνη? Σε αυτή δεν πήρα πολλά. Την προηγούμενη πήρα περισσότερα. Τώρα έμαθα, είμαι πιο έμπειρο. Παίρνει και ο μπαμπάς, ρε παιδιά, τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι πάντα αυτό. Ναι, το έχω ξανακούσει, αλήθεια. Έρευνα που έχει γίνει έχουν πει ότι ο άντρας παίρνει περίπου 10 κιλά. Όχι, τόσο πολύ. Σε κάθε εγκυμοσύνη της γυναίκας. Ναι. Περίπου, μέχρι 10 κιλά θα φτάσει. Εγώ 7 είχα πάρει στην προηγούμενη. 7, Κάτσε, περίμενε, πέφτανε δηλαδή πίτσες, μακαρονάδες το βράδυ και τέτοια. Χαμός. Δεν υπήρχε τέλος. Ωραία, Ωραία. Υπήρχε μια δικαιολογία να... Μπράβο, είμαστε έγκυοι. Είμαστε. Είσαι αγορομπαμπάς, Έτσι φαίνεται τελικά. Δεν ήθελες κόρη? Δεν... Εντάξει, ωραία θα ήταν και μια κόρη. Αλλά επειδή είχα το γιο πριν και ήξερα πόσο ωραία είναι και με το γιο και πόσο καλά επικοινωνείς ως άντρας προς άντρα, πάλι καλά ήταν. Οπότε, ξέρεις, μετά από κάποιο σημείο δεν έχει σημασία. Ωραία, οπότε πρέπει να πεις σε όλους τους πατεράδες μας ακούνε που μάλλον θέλουν να πιάσουν αγόρι. Ναι. Το κόλπο. Πες μας τι έκανες. Δεν μπορώ να πω, είναι νωρίς ακόμα. Έλα, γίνεται, παιδιά, καλά, είναι λίγο νωρίς ακόμα. Άμα κάνουμε κάποια μεσονέκτια θα σας πω. Άρα υπάρχει κόλπο. Άρα υπάρχει, υπάρχει κάτι. Κόλπο, ναι, παιδιά. Υπάρχει κόλπο. Τελικά υπάρχει κόλπο. Επειδή ο άντρας καθορίζει το φίλο του παιδιού. Ναι, αυτό είναι γνωστό. Πες μου τουλάχιστον τι διατροφή κάνεις. Τρως λαδερά και όσπρια που λένε. Μισό λεπτό ρε παιδιά, μα τρως λέει όσπρια, πιάνεις γιο. Έλα. Ναι, αυτό το ξέρω. Το βλέπω. Δεν έτρωγε. Καμία σχέση, καλά λέει. Εντάξει, ο Νίκος είναι πάντα για εξαίρεση το κανόνα, δεν πιάνει τον Νίκο. Και από ό,τι φαίνεται και ο Θοδωρής εξαίρεση, δεν τρώει λαδερά. Δηλαδή τρώω σουβλάκια και τέτοια. Όχι, δεν τρώω μια κανονική διατροφή, δεν καπνίζω. Δεν ξέρω αν αυτό μετράει. Μπορεί να είναι και αυτό, ναι. Ναι, κοινό. Ξενύχτη πολύ. Πολύ ξενύχτη. Κόρη θα κάνεις. Κόρη θα κάνεις. Πίνω λιγάκι. Πίνω λιγάκι, είναι μέσα στα μυστικά. Πίνεις λιγάκι. Μπορεί. Ναι. Το βρούμε. Ναι. Πάτε το κόλπο. Όσο προς το τέλος, θα μας το πεις το κόλπο. Ναι, νομίζω ότι η ώρα θα είναι κατάλληλη. Θα είναι πιο κατάλληλη η ώρα. Ναι. Ονειρά μας στην πόλη των Αγγέλων. Ναι, πώς σας φάνηκε? Πολύ ωραία. Σε αλήθεια, πολύ χαίρομαι. Υπέροχο. Σε τι φάση σας βρίσκουμε, τι κάνετε τώρα? Τα κάνουμε όλα βασικά αυτή τη στιγμή. Τα κάνουμε όλα και συμφέρουμε. Ναι, σε μια καλή τιμή τα κάνουμε όλα. Έχουμε ξεκινήσει εδώ και κάνα 1,5 μήνα περίπου εμφανίσει στη Θεσσαλονίκη, κάθε Πέμπτη. Και προχθές ξεκινήσαμε και στην Αθήνα, κάθε Παρασκευή και Σάββατο στο Καμπαρέ, στο Κολονάκι. Εκτάκτως και τις εορταστικές ημέρες φυσικά, αύριο και μεθαύριο. Κυκλοφορήσαμε τα δύο τραγούδια που ακούσαμε πριν. Ο δίσκος είναι έτοιμος, θα κυκλοφορήσει αμέσως μετά τις γιορτές. Οπότε, όπως βλέπεις. Ό,τι μπορούμε να κάνουμε, το έχουμε κάνει. Αυτό το Αθήνα Θεσσαλονίκη δεν σε έχει κουράσει τόσα χρόνια, ρε παιδί μου. Μπα, όχι. Νομίζω επειδή και η Θεσσαλονίκη είναι το σπίτι μας. Οπότε είναι και λίγο σαν να πηγαίνεις σπίτι. Δεν είναι σαν να φεύγεις από κάπου. Είναι σαν να πηγαίνεις κάπου, ναι. Και έχει διαφορά στην ψυχολογία. Δηλαδή σε ξυπνάς και λες, α, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Πώς πάμε στο περίπτερο. Πάντα σου, πέρσι ενδιάμεσα είχαμε και Λάρισα. Α, είχα δηλαδή πέσαμε μία μέρα Λάρισα, μία μέρα Θεσσαλονίκη, δύο μέρες Αθήνα. Κάθε εβδομάδα? Ναι, κάθε εβδομάδα αυτό. Οπότε κάποια στιγμή ξυπνούσαμε και λέγαμε πού είμαστε σήμερα, πού είμαστε σήμερα. Για να θυμηθώ πού είμαστε λίγο, να δω το χώρο. Εντάξει, ο πύργος, εντάξει, Θεσσαλονίκη. Και προσανατολιζόμασταν. Και με την οικογένεια πώς το στηρίζεις όλο αυτό? Η οικογένεια το στηρίζει αυτό. Όχι εγώ την οικογένεια. Δεν έχει καταλάβει τι κάνει. Αφήνει έγκυο τη σύση για να μπορεί να φεύγει συνέχεια. Σωστά. Είναι κόλπο. Είναι σχέδιο. Πόσα θα κάνει ακόμα? Θα δούμε. Όσο δουλεύω, θα κάνω. Να έχουμε. Σε βλέπω πολύ τεκνομεταξύ, πουλμανάκι και τα λοιπά. Θέλει μεγάλη οικογένεια, δηλαδή. Μ' αρέσει η οικογένεια, ναι. Ωραίο. Δεν το είχα από πριν, να σου πω την αλήθεια. Στην πορεία, τρώγοντα ήρθε η όρεξη. Πολύ ωραία. Οπότε, ναι. Όταν ήρθε το πρώτο, λε, α, ωραία είναι. Ας δούμε και με δύο, είναι ωραία. Ναι. Ο άντρας τώρα που είναι λέει... ωραία για πάμε και για τρίτο. Κάτσε, ακόμα δεν γεννήσαμε. Τα κλάτσα εγκυμοσύνης κάνουμε ακόμα. Πάμε για ο άντρας που λέει μου αρέσει μεγάλη οικογένεια, ναι. Το βράδυ κοιμάται 8 ώρο. 3-4 με το ζόρι. Ξυπνάς δηλαδή τη νύχτα? Ξυπνάω τη νύχτα και δεν μπορώ να κοιμηθώ και εύκολα. Και να έχω μαλώσει με τον ύπνο χρόνια τώρα. Λεπτομέρειες για το πόσο καλός μπαμπάς είσαι. Πόσο ενεργός. Έχουμε τεστ. Πόσες ώρες κοιμάμαι από ό,τι κατάλαβα. Έχουμε τεστ για το πόσο καλός μπαμπάς είσαι και βοηθάς στις δουλειές και όλα αυτά. Θα το μάθουμε σε λίγο ζωντανά στο Νέγκρο, στην παραλία της Χαλκίδας. Πάντα ζωντανά με τη Σονειράμα. Το άλλο μου μισό.
πάντα ζωντανά από τον Έγκρο στην παραλία της Χαλκίδας με τους Ονειράμα, με τον αγαπημένο Θοδωρή. Και θα πούμε τώρα, θα κάνουμε το τεστ, παιδιά. Το τεστ. Έχω λίγο άγχος. Γιατί έχεις άγχος? Εγώ νομίζω σε κάθε ότι... τεστ είχα άγχος από μικρός. Κάτσε ρε παιδί μου, περίμενε. Μας είπες ότι σου αρέσουν τα παιδιά. Ναι. Μας είπες ότι θες μεγάλη οικογένεια. Μας είπες ότι επικοινωνείς πολύ καλά με το γιο σου. Μας είπες ότι κοιμάσαι λίγο το βράδυ. Τώρα θα μας πεις κάποιες απαντήσεις, σε ερωτήσεις που σου κάνουμε. Είμαι έτοιμος. Για να δω τελικά το ξέρεις, ρε παιδί μου, το άθλημα. Για να δούμε. Κοίτα, εγώ πώς σε βλέπω, δεν ξέρω τι θα βγει το τεστ. Δεν το ξέρει. Σε έχω για πολύ καλό. Κι εγώ, 100%. Εγώ τον έχω. Μου βγάζει μια εμπιστοσύνη. Δεν θα ξέρει καθόλου τις απαντήσεις. 100%. Δεν παίζει. Για πάμε. Λοιπόν, το μωρό ξυπνάει μέσα στη νύχτα και κλαίει ασταμάτητα. Μάλιστα. Δεν πεινάει και είναι και αλλαγμένο. Τι έχει? Κολικούς. Σε έφτιαξε. Φοβερό. Έλα, το ξέρει. Λοιπόν, μόλις ήπιε ένα μπουκάλι γάλα, τι κάνουμε αμέσως μετά πριν το βάλουμε για ύπνο? Το αφήνουμε να ρευτεί. Εντάξει, φοβερό. Η μάνα. Δεν ανακάλυψα και την Αμερική, εντάξει, πώς κάνεις έτσι? Δηλαδή, κάτσε ρε παιδί μου, δεν το ξέρουν όλοι. Δηλαδή... Μην νομίζεις. Είναι παπάστρες οι Ελληνικές. Ωραία, περίμενε. Ποιο είναι το πρώτο αξεσουάρ που χρησιμοποιούμε για να ξαπλώσει το μωρό αμέσως μετά την κούνια? Το πρώτο αξεσουάρ? Ναι, πού το βάζουμε αμέσως μετά? Στο relax. Στο relax. Έχω πάθει πλάκα μαζί σου. Κάνε κι άλλο. Θα κάνω κι άλλο. Λοιπόν, κάθε σωστή απάντηση για ένα μωρό. Ποια είναι η πρώτη λέξη κραυγή που λέει το μωρό? Πρώτον, αγκού. Δεύτερον, αμάν. Τρίτον, ολέ. Τέταρτον, άτα. Αγκού. Αγκού λένε τα μωρά, αγκού. Είσαι 100% ενεργός πατέρας. Άμα έλεγε αμάν, θα ήταν το ξεδόλο. Άμα ήταν αμάν, θα ήταν από άλλη χώρα. Θα ψάχναμε τον μπαμπά. Σε κανένα σύριαλ τουρκικό. Όλε ο Ταύρος, μπράβο, ναι, κάτι μύριζε. Φοβερό, τα ξέρεις όλα. Βοηθάς τώρα σοβαρά. Οπότε να το υπογράψουμε, το δώσεις στη Σύση αυτό. Ναι, γιατί όχι. 100%. Έχεις αλλάξει μωρό δηλαδή? Ναι, παιδιά, συνέχεια. Τι είναι αυτό που λέτε? Αυτό είναι το πιο εύκολο. Πες μου την πρώτη στιγμή που ήρθε η στιγμή να αλλάξεις το μωρό. Είναι. Όχι, πού είμαστε? Έρχεται η στιγμή που σου λέει εσύ, άλλαξε το. Αλλά είναι να σου πω, είναι τίγκα. Όχι, άλλαξε το έτσι απλά. Αυτά είναι πολύ απλά πράγματα. Δεν υπάρχουν πολύ πιο δύσκολα πράγματα. Τώρα, όταν κλαίει, δεν μπορεί να σταματήσει. Ή το ξενύχτη το βραδινό και μετά να δουλεύει ή να έχει έρθει από δουλειά. Αυτά είναι τα πιο δύσκολα πράγματα. Ή όταν έχει πόνους και τέτοια. Καμιά φορά δεν είναι, οι κολλικοί δεν περνάνε. Υπάρχουν πολλοί οι οποίοι συγχαίνονται, ρε παιδί μου. Σιγά μου, συγχαίνεσαι. Το παιδί μου να σκαθεί καλά, λέει. Θα έλεγα πάλι κάτι. Είσαι παράδειγμα προ μίμηση. Συγχαρητήρια. Τώρα θα έχει να το λέει χρόνια. Τώρα τελείωσε. Σε κάθε όντο ραδιόφωνο που θα παίζει Ονειράμα θα λέω για το. Ωραία. Με έφτιαξε. Απομυθοποίηση. Εντελώς. Πάμε να ακούσουμε Ονειράμα που να σα πω παρεμπιπτόντω. Πα και φτιάξει λίγο εικόνα μα ξανά. Και την κιθάρα αναχείρα εγώ κρατώ. Όλο εκπλήξει είστε. Με πολλέ. Εσύ θα μας τραγουδήσεις, εγώ απλά την κρατάω τώρα πρόχειρα. Εντάξει, okay. Λοιπόν, δώσαμε στο Θοδωρή Μαραντίνη τέσσερις λέξεις για να μας δημιουργήσει ένα τραγούδι μέσα σε μία ώρα και εκείνος το έκανε μέσα σε ένα λεπτό. Τρία λεπτά. Λοιπόν, όσο κράτησε το τραγούδι. Οι λέξεις είναι οι εξής. Χριστούγεννα, φώτα, γέλια, παιδιά. Και εκείνος έφτιαξε το τραγούδι το εξής. Πάμε, Λένη. Θα πρέπει να το τραγουδήσουμε τώρα. Λίγο, να βρω, κάνε κάτι, κάνε να κάτι. Να βρω ρυθμό, να κάνω κάτι κι εγώ. Κάνε κάτι κι εσύ. Κάνε κάτι κι εσύ. Δώσε μου ένα λαμινόρε. Δώσε ένα λαμινόρε. Το πιο εύκολο κομμάτι μου δίνεις το δωρί μου, να είσαι καλά. Λαμινόρε να είναι. Λάθες και μινόρε. Ναι, πιάσε ένα λα. Πιάσε ένα ποντό, από ντο. Από ντο. Από ντο. Όχι κοντό, από ντο. Από ντο, από ντο. Λοιπόν. Πώς να το πούμε αυτό, Ρελίνα? Ξέρω εγώ, ρε, εσύ. Πάμε Χριστούγεννα της Βανδύ, ξέρω εγώ. Ήρθαν τα Χριστούγεννα, ανάψαμε τα φώτα. Με γέλια τα παιδιά μας θύμισαν τα χρόνια μας τα πρώτα. Θοδωρή, ναι! Δεν το πας εσύ καλύτερα. Κάτι βγάλαμε. Κάτι βγάλαμε. Και δεν βλέπω φως. Κι άλλο, κι άλλο. Και είναι δύο φορές το ρεφρέν. Και ήμασταν κι ολόσωστοι. Χρόνια ψάχνω το σουξέ που θα με κάνει γνωστή. Ναι. Σε καλό δρόμο. Μόλις το βρήκα. Σε καλό δρόμο είσαι. Για να μας το λέω, θα βρεις μια χαρά. Λοιπόν, δεν μου λες, για πες μου λίγο τώρα, σε ποια ξένη ταινία θα ήθελες να έχεις γράψει τη μουσική? Έτσι, επειδή γράφεις πολύ στίχους και μου. Και στίχους και μου, γενικά, ποια τραγούδια θα ήθελες να γράψεις? Στο Fight Club, νομίζω θα ήθελα να γράψω μουσική. Γιατί έχει πολύ ενδιαφέρον όλο αυτό το story και θα έχει πολύ ενδιαφέρον σε μουσική, όπως έχει δηλαδή. Θα ήθελα πολύ να έχω γράψει εκεί. Και σε τι άλλο? Και ένα τραγούδι. Σε καμία ξένο. Σειρά. Σε καμία σειρά. Ξένη, στα φιλαράκια. Στα φιλαράκια. Στα φιλαράκια, friends. Τέλεια σειρά, όντως.
Για πες μου, ποιο λαϊκό τραγούδι θα πείραζες λίγο. Ποιο λαϊκό τραγούδι. Ένα λαϊκό τραγούδι που σου αρέσει και θα το πείραζες λίγο. Θα το κάνεις πιο ονειραμίστικο. Δεν ξέρω αν θα μπορούσα να το κάνω. Θα σου πω ποιο μου αρέσει πάρα πολύ και θα προσπαθούσα. Το Βρέχει στη φτωχογειτονιά είναι το αγαπημένο μου. Να σου πω την αλήθεια. Ναι, ναι. Αχ, ψεύτηκε άδικη ντουνιά. Ναι, ναι, είναι λίγο βαρύ. Ένα άλλο που έχουμε πειράξει είναι το Θεσσαλονίκη μου Μεγάλη Φτωχομάνα. Το έχει πειράξει αυτό. Πώ το έχει κάνει. Έχει, είναι λίγο πιο σαν Coldplay, φαντάζομαι. Α, ναι. Μπορεί να το βάλουμε στο καινούριο δίσκο. Σου αρέσει ο Coldplay, το θυμάμαι αυτό. Ναι, οπότε έχεις πάει έξω, τους έχεις δει, ε. Ναι. Στο επόμενο μπορεί να πειράξει στο Λευκό τον Πύργο, πήρα τα φιλιά σου. Σιγά-σιγά. Να πάρουμε όλη τη Θεσσαλονίκη. Σε κάθε άλμπουμ που πειράζει και από κάτω. Όλα τα καρτάσια στην πίστα μετά. Λοιπόν, να μιλήσουμε λίγο για Χριστούγεννα. Μου πεις πριν από λίγο ότι προετοιμάς τα Χριστούγεννα από το Πάσχα. Ναι. Έχεις γράψει ποτέ έτσι γράμμα στον Άγιο Βασίλη σαν μικρό παιδί? Μπα, όχι, δεν είχε τύχει. Δεν σου λέγανε οι δικοί σου, κοιμήσου να έρθει ο Άγιος Βασίλης να βρει τα δώρα το πρωί. Μα, ήταν λίγο πιο φλάτ η φάση. Δυστυχώς. Όχι, εντάξει. Λέγαμε το δώρο που θέλαμε, το φέρανε οι γονείς. Το έμαθες ναι, πολύ γρήγορα, δηλαδή τα έμαθες τα μαντάτα. Ναι, γκρεμίστηκε το είδωλο λίγο γρήγορα. Δεν το λέμε, παιδιά, δεν το λέμε. Τα έμαθε, είπα, το δεν είπα τίποτα. Είπα το είδωλο. Μα δεν το λέμε. Εσύ θα ντυθείς ο Άγιος Βασίλης κάποια στιγμή για τους γιους? Το έχω κάθε χρόνο το κάνω. Κάθε χρόνο. Δηλαδή τους βάζεις το κλίμα αυτό ότι. Ναι, ζήτα, με έχει καταλάβει βέβαια ναι. Και με κοροϊδεύει. Εγώ το κάνω κάθε χρόνο. Δίνεσαι Άγιος Βασίλης. Ναι, ναι, ναι. Γίνεσαι και χοντρός ή όπως είσαι? Ναι, ναι, χοντρός. Χοντρός. Α, μαξιλάρια. Ναι, μαξιλάρια. Σου ναι, 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 πολύ πλάκα. Την πρώτη φορά πήγε λέει αδύνατος και τον πήρα και θα πάρει. Τι είναι αυτός λέει, δώστε κάτι να φάει. Ποιος Άγιος Βασίλης ρε μαμά, με δουλεύεις? Και γενικά γιατί προτιμάς τα Χριστούγεννα από το Πάσχα ή κάποια άλλη γιορτή? Δεν ξέρω να σου πω την αλήθεια, γιατί γενικώς είμαι πιο πολύ χειμερινός τύπος παρά καλοκαιρινός, οπότε νομίζω έχει και να κάνει και αυτό. Μ' αρέσει πάρα πολύ όλο αυτό ο στολισμός, τα λαμπάκια, το δέντρο. Δηλαδή, μικρός καθόμουν ώρες το βράδυ, έκλεινα όλα τα φώτα του σπιτιού. Άκουγα μουσική και καθόμουν να παίζω. Ναι, στα λαμπάκια, και ένα κόλλημα τέτοιο, ναι. Τι ζώδιο είσαι, Δίδυμος. Α, έχεις το ρομαντικό μέσα. Δίδυμος, τρελός. Έχεις το ρομαντικό κατά το ίμιση, γιατί το άλλο ίμιση είναι άλλο. Είναι φεύγα. Εντελώς. Καλά να περάσει. Σ' αγαπάμε, σε εκτιμάμε, αλλά την αλήθεια τη λέει. Τα λατώματά σου τα έχεις. Πότε αλλάζετε δώρα στην οικογένεια, Χριστούγεννα ή πρωτοχρονιά? Πρωτοχρονιά, πρωτοχρονιά. Εντάξει, και εγώ, γιατί ψάχνω να βρω κόσμο να αλλάζει πρωτοχρονιά, ρε παιδί μου. Καλά, πρωτοχρονιά αλλάζουν. Όλοι Χριστούγεννα τα αλλάζουν. Όχι, ρε παιδί μου, πρωτοχρονιά τα αλλάζουν. Πρώτα, όποιο δε. Όλοι Χριστούγεννα αλλάζουν δώρα. Επειδή βιάζονται, όχι επειδή. Πότε αλλάζετε εσείς, για να μας στείλουν τα παιδιά? Μπείτε στο www.cafe.gr. Στο Listen και στο Watch μας βλέπετε ζωντανά στο Νέκρο στην παραλία της Καλκίδας μαζί με τη Σονιράμα και σε λίγο ο Θοδωρή μου τραγουδήσει. Δεν ξέρω τι, πώς και γιατί, θα σας δώσουμε παραγγελίες. Θα δώσετε παραγγελίες! Ωραία, ζωντανά. Τι παραγγελίες, χαρτούρα θα δώσετε έτσι όπως πάτε. Ζωντανά στο Νέκρο στην παραλία της Καλκίδας μαζί με τη Σονιράμα. Στο Cafe Christmas Stars 2013 είμαστε ζωντανά στο Νέκρο στην παραλία της Χαλκίδας παρέα με τον Θοδωρή Μαραντίνη του Σονιράμα, η οποία χρόνια τώρα γράφουν τη δική τους μουσική ιστορία. Περιμένετε λίγο. Δεν μου λες, όταν δεν παίζετε στην καθημερινότητα κάνετε παρέα με τα παιδιά? Όταν? Όταν δεν παίζετε, δεν εμφανίζεστε κάπου. Ναι, ναι, ναι. Πολύ. Είστε φιλοί. Και πολύ. Είμαστε και κάποιοι είναι συγγενείς, δύο είναι αδέρφια. Α, σωστά, σωστά. Ναι, 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 ναι. Εγώ έχω βαφτίσει το γιο του άλλου, οπότε είμαστε κουμπάρι. Δηλαδή, ξέρει. Οπότε δεν κουμπάρι. Οικογένεια. Οικογένεια. Απλά μετά από κάποια στιγμή δεν θέλουμε να δούμε άλλο στον γιατί είμαστε τόσες πολλές ώρες μαζί. Που λέμε εντάξει, τώρα φτάνει λίγο. Πάλι δύο μέρες μην με πάρεις τηλέφωνο, δεν θα σου απαντήσω. Ναι. Ποιος είναι ο πιο απρόσεκτος από όλους εσάς, ο πιο έτσι καφατζής? Ο πιανίστας. Είναι ο Μίστερ Μπίν. Αυτός είναι ο Μίστερ Μπίν. Αυτόν έχει δύο Μίστερ Μπίν και τα κάνει. Αυτόν. Είναι ο αυθεντικός. Τι έχει κάνει, πες μου κάτι έτσι κουφό. Ρίχνει συνέχεια τα ποτά, τους καφέδες πάνω στα πιάνα, περπατάζεις, ρίχνει όλα τα καλώδια, πέφτουν όλα κάτω. Καφατζής. Δηλαδή σε ένα ζωντανό, ήδη τραγουδάτε, τι μπορεί να κάνει? Τον έχουμε ακίνητο, να μην κάνει τίποτα. Τον έχουν δεμένο. Τον βάζουμε πίσω τα πλήκτρα κίνητο, τον περιορίζουμε με τον χώρο. Κόλλα. Και προσέχουμε πάντα να έχει έναν πολύ άνετο διάδρομο για να φύγει. Γιατί έτσι και πρέπει να περάσει ανάμεσα από κιθάρες, καλώδια και τύμπανα, έχει καταστραφεί το live. Τελείωσε το θέμα. Πότε δημιουργήθηκαν οι Ονειράμα? Το 2000. Και πώς δημιουργήθηκαν, πώς φτάσατε στο σημείο να πείτε πάμε, κάνουμε το Ονειράμα? Είχατε άλλο όνομα πριν, έτσι. Ναι, λεγόταν Mixing Up the Medicine. Μπράβο, ναι. Καλά, δύσκολο, καλέ. Ναι, πολύ. Ναι, εντάξει, κοίταξε, ξεκινώντας, η Ονειράμα δεν ήταν Ονειράμα, ήταν μια μπάντα, τέλος πάντων πέντε άνθρωποι. Που θέλουν να κάνουν χαβαλέ, λέγανε διασκευές, πάρα πολλές διασκευές, κυρίως ξένες, εξού και το όνομα. Ναι, σωστό. Θεωρώ και ότι το Ονειράμα είναι φοβερά έξυπνο όνομα συγκροτήματος. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι και μας έκατσε πολύ καλά. Όνονος του ονόματος. Σιμουά. Σιμουά. Σι. Ουί. Μέχρι εκεί φτάνει. Για πες και πώς φτάσεις στο σημείο. Ήσασταν οι ίδιοι στο προηγούμενο. Οι ίδιοι, ναι. Απλά μόλις
πήγαμε από τη φάση λίγο του χαβαλέ και του απλά παίζουμε και πήγαμε στη διαδικασία δισκογραφίας και να μπούμε στο χώρο δυναμικά και με ελληνικό στίχο, σκεφτήκαμε ότι πρέπει να βρούμε ένα όνομα που λίγο να βοηθάει την κατάσταση. Σας το είπε κάποια εταιρεία ή είπατε παιδιά? Όχι εμείς. Οπότε μπήκαμε σε αυτή τη διαδικασία και αφού περάσαμε από πολλές ιδέες ονόματος όπως η Αλίκη στο ναυτικό και τέτοια. Πέρασαν πολλές ώρες ιδέες δηλαδή. Όταν πας να ψάξεις να βρεις το όνομα θα ακούσεις τα πιο ηλίθια πράγματα. Καλά, ναι. Δηλαδή η Αλίκη στο ναυτικό ας πούμε ήταν από τα πικρατέστερα. Δηλαδή... Φαντάσου ποιες ήταν τα προηγούμενα. Όχι, μην μας πεις, εντάξει. Οπότε κάποια στιγμή το ονειράμα ήρθε σαν μάνα εξ ουρανού, κατάλαβες. Οπότε παμψηφί το ονειράμα κατοχυρώθηκε. Πότε πιστεύεις ότι ήταν η μεγαλύτερη επιτυχία που έχεις κάνει μέχρι σήμερα με το ονειράμα? Δηλαδή πότε έγινε το πικ? Μεγαλύτερη επιτυχία. Κοίταξε, έχει διάφορες σε διάφορα επίπεδα. Γι' αυτό αισθάνομαι και πολύ ικανοποιημένος. Όταν ήσουν πάνω στη σκηνή που μετά τη Θεσσαλονίκη που είπες αυτό που ζω είναι πολύ ωραίο, ρε παιδί μου. Κοίταξε, ήταν μια συνέβεια στην Πάτρα που ήταν λίγο αφού είχε βγει για το ξέρω θα έρθεις. Δηλαδή ναι. Το πρώτο τραγούδι που είχε ακουστεί πλέον και αρχίζει να μας μαθαίνει ο κόσμος και δισκογραφικά. Και είναι μια συναυλία που κάνουμε στην κεντρική πλατεία στην Πάτρα. Και για κάποιο λόγο που δεν μπορούσαμε να τον εξηγήσουμε τότε, έχουμε μαζί πάνω από 5-6.000 κόσμος. Και τραγουδάνε τραγούδια μας και ήταν σοκαριστικό. Δηλαδή δεν μπορούσαμε να το πιστέψουμε αυτό το πράγμα που γινόταν. Ανατριχύλα. Ναι, ήταν πολύ σοκαριστικό αυτό. Εγώ σας θυμάμαι στην Αθήνα στο σίνεμα. Σίνεμα, ναι. Εκεί ουσιαστικά είδα, έτσι θυμάμαι πρώτη φορά. Το πανικό που εκεί, ζούσα. Και αυτή η στιγμή ήταν πολύ μεγάλη που εμείς τότε δεν μπορούσαμε να το καταλάβουμε ότι αλλάξανε πολλά πράγματα στη νύχτα από εκείνο το χώρο. Ναι. Από τους επιχειρηματίες, από αυτό που κάναμε εμείς δηλαδή. Το είδαν λίγο διαφορετικά. Ναι. Όλο το πράγμα στήθηκε διαφορετικά και εμείς χαμπάρι δεν παίρναμε. Δηλαδή παίζανε ξύλο μεγαλοεπιχειρηματίες και. Καλέ, ναι, χαμός. Ήσασταν οι πρώτοι που μετά πήγανε καναπέδες στα μπουζού και άρχισαν να μπαίνουν παστάκια, ναι. Να είναι πιο όρθιη η κατάσταση. Από το να κάψει και να πίνει. Εμείς θέμε που έχουν πάθει φλεβίτη όλοι οι πελάτες. Εσείς δεν κάθονται σαν άνθρωπο. Τέλεια τα. Στη φάση εκείνη τότε ήταν και ο χορός, ε. Τότε ήταν και ο χορός, ήταν όλα μαζί. Πάρε μα θες φυσικά. Έλα, δεν ξέρω αν μοιάζεις με κανένα, για να δω. Μα έχουν όλοι. Κάτι έχει μια διαφορά, δεν μπορώ να καταλάβω ποια είναι. Όλοι έχουν μαλλιά. Έχω και μικρόφωνο. Αχ, ναι ρε γαμώτο αυτό. Πώς το βρήκες. Θα πάρω ένα από τους ονειρά, πάω να στο υπογράψω. Εντάξει. Πού, για να δω. Τι θες, αυτόγραφο θες. Ορίστε, είναι ο Θοδωρής, είναι πιο ωραίο παιδί από μένα. Μην το λες, εσύ έχεις πιο ωραία τατουάζ. Είσαι πιο σεξι. Δεν το χτυπάτε στο ίδιο. Σας αφήνω, συγγνώμη για την παραβολή. Κάνω τηλεφωνική μετά. Το μικρόφωνο, άμα θες, μας αφήνεις. Δεν χρειάζεται να κάνω τηλεφωνική. Θα κάνω τηλεφωνική από εδώ από τηλεφωνικά. Δεν πειράζει, να ακούγεσαι. Λοιπόν, θα μας τραγουδήσεις? Όχι. Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Θα τραγουδήσω εγώ. Με ρώτησε, σου απάντησα. Δεν ήμουν αγενής, έτσι. Ευγενέστατο, παιδί μου. Αν δεν απαντούσα, θα ήμουν αγενής. Ωραία. Νομίζω ότι αν τραγουδήσω εγώ, θα τραγουδήσει και εσύ μετά. Να σου κάνω μια τελευταία ερώτηση που το σκεφτόμουν. Αν. Πες ότι δεν είσαι παντρεμένος, ρε παιδί μου. Πες. Ποια είναι μια παραχώρηση που θα έκανες για έναν έρωτα έτσι έντονα τη ζωή σου? Να αφήσεις τη δουλειά σου, τη χώρα σου ή τους φίλους σου? Τη χώρα μου. Θα την άφηνες? Ναι. Και τώρα λέει την αφήνω. Να σου πω την αλήθεια έτσι πώς έχει γίνει. Έτσι κι ας μην είναι καλά παραχώρηση. Τι να την κάνει. Είναι τόσο ωραία χώρα, αλλά σε πληγώνει πολύ συχνά, ρε γαμώτο. Το σκέφτεσαι. Έχεις σκεφτεί σοβαρά να κάνεις το βήμα? Κοίταξε τώρα με οικογένεια και μικρά παιδιά. Δύσκολο. Και έτσι όπως είναι στην Ελλάδα. Μα αν γίνει ποτέ τώρα θα γίνει, που είναι μικρά τα παιδιά. Είναι λίγο δύσκολο. Δεν ξέρω, όχι, δεν το έχω σκεφτεί τόσο, να σου πω την αλήθεια. Δεν μπορούσες να κυνηγήσεις το όνειρό σου σαν rock star στο εξωτερικό? Αυτό είναι πολύ μεγάλη κουβέντα. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι όλοι όσοι ξεκινάνε τη μουσική, κάτι τέτοιο έχουν αρχικά στο μυαλό. Δηλαδή, από αυτό το πράγμα εντυπωσιάζονται και ξεκινάνε. Αλλά ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι αυτό να γίνει. Θέλει πάρα πολλά πράγματα να κάνεις γι' αυτό. Καταρχήν, πρέπει όντως να φύγεις από τη χώρα. Δεν μπορείς να το κάνεις από εδώ, σε καμία περίπτωση. Πρέπει σίγουρα να γνωρίσεις ανθρώπους, γιατί εκεί είναι ένα σύστημα που λειτουργεί πάρα πολύ με τις γνωριμίες και ανθρώπους που πρέπει να είναι στο σωστό μέρος τη σωστή στιγμή. Πρέπει να είσαι ελεύθερος ή δεν έχει σημασία? Πρέπει να φαίνεσαι ελεύθερος σίγουρα. Και σίγουρα καλά, να γιατί ο Chris Martin φαίνεται ελεύθερος, είναι παντρεμένος άνθρωπος. Πόσες φορές τον έχεις δει με την Gwyneth Paltrow? Δεν ξέρω εγώ ότι είναι παντρεμένη και έχουν δύο παιδιά. Ναι, εγώ σου εξηγώ ένα άλλο πράγμα. Άλλο πώς φαίνεσαι. Αυτό είπε. Πόσες πρεμιέρες της Gwyneth Paltrow τους έχεις δει μαζί? Γιατί πιστεύεις ότι γίνεται αυτό, γιατί? Γιατί υπάρχει με το ένα, αλλά δεν μπλέκουν τη μία δουλειά με την άλλη και τις εικόνες που πρέπει να έχει ο ένας και η εικόνα πρέπει να έχει το άλλο η δουλειά, γιατί είναι μεγάλο πράγμα, ναι, για το καθενός. Καλά, ναι, και η παραγωγή κοστίζει. Και μετράνε νομίζω λίγο τα πράγματα διαφορετικά. Ναι, δεν το έχω παρατηρήσει αυτό. Δεν πάει η Paltrow, δεν την αφήνει, λες. Η Paltrow έρχεται σε αυτόν. Αυτός όμως δεν έχει πάει σε καμία πρεμιέρα ταινίας της. Ποτέ λίγο. Δεν έχουν εμφανιστεί μαζί, πάντα μόνη της πάει. Θα έπρεπε να ντρέπεται που δεν στηρίζει τη γυναίκα του. Εγώ τα λέω. Υπάρχει από πίσω παρασκήνιο, ρε παιδί μου, τώρα που δεν το ξέρουμε εμείς. Το κάνουμε ίδρυκα τώρα και θα φτάσει στα αυτιά και θα δεις να γίνει χωρισμός.
Ας ελπίσουμε ότι δεν ακούνε Show Cafe με αυτή τη στιγμή. Ας είναι οι μόνοι που δεν ακούνε Show Cafe στην Ευρώπη. Μακάρι, μακάρι να μην ακούνε, γιατί θέλουμε το κακό τους. Λίγο πριν σας αποχαιρετήσουμε λοιπόν από αυτό το απόλυτο σοκαριστικό, φαντασμαγορικό, εκπληκτικό Show Cafe Christmas Stars 2013, έφτασε η ώρα να ακούσουμε Θοδωρή Μαραντίνη ζωντανά, γιατί είμαστε από τους τυχερούς εμείς που ακούμε ονειράμα ζωντανά. Έτσι. Και unplugged, εντελώς unplugged. Και όσοι έχετε συντονιστεί και στο www.cafe.gr και στο 104,8 μας ακούτε από το σπίτι, από το αυτοκίνητο σας όπου είσαστε. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι! Ποιο θα μας πεις? Με τι θα ξεκινήσουμε? Τι θέλετε να ακούσετε? Α, μπορούμε να κάνουμε παραγγελιές. Ξέρεις, λέει. Πείτε εσείς, εγώ δεν το παίξω, αλλά δεν έχεις πει. Εγώ θέλω, θέλω να την προσέχεις. Κι εγώ. Δεν σε ξέρω, αλλά να την προσέχεις αυτή που αγαπώ. Εσύ την έχεις, θα θέλα να με εσύ για μία ώρα να την είχα καλιά για λίγο τώρα. Μπράβο! Πάμε για στην πόλη των Αγγελών. Σε παρακαλώ. Είδες, δεν μιλάω πολύ, αλλά άμα μιλήσω... Ναι, είσαι... όχι δα, αφού αυτό το τραγούδι είναι... Σε παρακαλώ. Για φαντασού πως θα ήτανε να ξαναχτίζαμε όλο το κόσμο απ' την αρχή. Τα τυχή όλα να γκρεμίζαμε και να γεμίζαμε μόνο καμόγελα τη γη. Φαντασού λίγο να πιστεύαμε σ' ό,τι γυρεύαμε κι απλά να φεύγαμε μαζί. Να ζούσαμε για όσο θέλαμε, μα να μην θέλαμε για μια ολόκληρη ζωή όλα θα ήταν γύρω τόσο μαγικά. Χριστούγεννα δεν είναι να ξεχνάς, στους ήρωες πιστεύω. Χριστούγεννα είναι η αγάπη που χρωστάς στην πόλη των Αγγέλων. Ένα χειροκρότημα! Σούπερ! Η συνεργασία με το Σαντσούρ πώς προέκυψε, έτσι από περιέργεια, γιατί τώρα μου ήρθε. Αφού σου ήρθε, θα σου πω. Αφού μου ήρθε. Λοιπόν, και επειδή μου απαντάς ειλικρινά, πάνω απ' όλα, όπως είδες, ήταν μια ιδέα του ΜΑΝΤ. Με αφορμή τα βραβεία, με τον Νίκο τον Τάγη που μιλούσαμε, κάποια στιγμή σκέφτηκε να διασκευάσουμε αυτό το τραγούδι. Εμείς ήρθαμε σε επαφή με τον Σαντσούρο, που είναι και αυτός από τα μέρη μας, είναι Καρντάση. Τα βρήκαμε, του κάναμε μια πρόταση όσον αφορά τη μουσική διασκευή από την αρχή του κομματιού, του άρεσε πάρα πολύ και προχώρησε πολύ εύκολα. Από τις πιο ωραίες διασκευές. Ναι, και εμείς είναι μια διασκευή που ευχαριστηθήκαμε πολύ και αισθανόμαστε και πολύ περήφανοι γι' αυτήν. Λοιπόν, θέλω να μου πεις τις ευχές σου για το 2014. Για το 2014. Τι θέλεις και... Το 2013 ήταν κόσμο. Πολύ ωραία χρονιά για σένα, δεν ήταν? Το 2013 ήταν πολύ ωραία χρονιά για μένα. Εγώ εύχομαι πάντως το 2014 για όλους μας, έτσι, σε αυτή τη χώρα που είμαστε λίγο σφιγμένοι. Περίεργα, ναι. Να χαλαρώσουμε, να ξαναβρούμε το χαμόγελό μας, την αισιοδοξία μας, να δούμε τα πράγματα λίγο θετικά γιατί μας συμφέρει. Έτσι. Αυτό. Και φυσικά υγεία και αγάπη. Αυτό θα φέρει νομίζω όλα τα υπόλοιπα. Έτσι. Πραγματικά σε ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Ευχαριστώ, πέρασα καταπληκτικά, ελπίζω και εσείς. Πάρα πολύ, πολύ, πολύ. Καταρχήν, εγώ είμαι ενθουσιασμένη γιατί είσαι φοβερός μπαμπάς. Από εκεί πέρα, όλα τα άλλα, τι να σου πω. Καθένας με τον πόνο του, έτσι. Ναι, 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 ναι. Εντάξει, τι να κάνουμε. Αποθυμένα είναι. Να το διαδώσεις, λοιπόν. Μπράβο, ρε Θοδωρή, μπράβο, δηλαδή, τι να σου πω. Μάλλον, εγώ θα την πληρώσω μετά, κατάλαβες. Θα ακούω ονειράμα Αντώνης και θα... πατάει παντόφλες. Δεν πειράζει. Χάλασε στη πιάτσα, ρε Θοδωρή, θα λέει, κατάλαβες. Όπως καταλάβατε, αυτό ήταν το Show Cafe Christmas Stars 2013. Πόσο ωραία περάσαμε σήμερα. Τι ωραία, για πες. Και μ' αρέσει από που κλείσαμε και με τον Θοδωρή. Ήμασταν εδώ, με Νικηφόρο, μετά ήρθε ο Ηλίας Βρετός, μετά ήρθαν οι ΡΕΚ. Ακόμα εδώ είναι βέβαια τα παιδιά. Ο Χρήστος Σχολίδης και τώρα ο Θοδωρής Μαραντίνης. Για κάνα δύο μέρες τον βλέπω αυτόν εδώ. Christmas Party 5 αστερών με τον Show Cafe. Show Cafe Christmas Stars 2013.